Αποσύρθηκε η αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων εναντίον των μελών τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για διαχείριση τη πανδημία. Εκκρεμεί, όμω, το θέμα τη έκδοση διαταγμάτων εναντίον τη Δημοκρατία και του Υπουργού Υγεία. Η ακρόαση ορίστηκε για την 1η Ιουλίου. Έτοιμα των 103 εναγόντων είναι η έκδοση διατάγματο αναστολή του Safe Pass μέχρι την εκδίκαση τη αγωγή. Εκτό κάδρου μένουν τα μέλη τη Συμβουλευτική Επιδημιολογική Επιτροπή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την έκδοση προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον του για την νομιμότητα και ισχύ των διαταγμάτων του Υπουργού Υγεία. Το θέμα ξεκαθαρίστηκε κατά τη σημερινή πρώτη ακρόαση τη υπόθεση, στην οποία 103 πρόσωπα ενάγουν την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Υπουργό Υγεία και τα μέλη τη Επιστημονική Ομάδα σχετικά με τα μέτρα διαχείριση τη πανδημία. Με ανακοίνωσή τη, η νομική υπηρεσία επεσήμανε ότι μετά από δική τη εισήγηση, οι ενάγοντε αποδέχτηκαν να αποσύρουν την αίτηση για έκδοση προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον των μελών τη Επιδημιολογική Επιτροπή, με αποτέλεσμα η αίτηση εναντίον του να απορριφθεί. Οι δικηγόροι τη νομική υπηρεσία έφεραν επίση ένσταση στην έκδοση προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων εναντίον τη Δημοκρατία και του Υπουργού Υγεία. Με οδηγίε του Υπαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία, η ένσταση θα υποβληθεί γραπτό έω τι 23 Ιουνίου, ενώ η αίτηση ορίστηκε για ακρόαση την 1η Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η νομική υπηρεσία εισηγήθηκε την απόσυρση όλων των δικαστικών διαδικασιών κατά των μελών της επιδημιολογικής ομάδας, περιλαμβανομένης και της αγωγής, θέση ωστόσο την οποία δεν αποδέχονται οι ενάγοντες. Μιλώντα στο Ρίκο, δικηγόρο των Εναγόντων, Γιάννο Γεωργιάδη, ανέφερε ότι μόνο η αίτηση που αφορά την έκδοση προσωρινών απαγορευτικών διαταγμάτων δεν στρέφεται εναντίον τη επιδημιολογική ομάδα. Ξεκαθάρισε ταυτόχρονα ότι δεν τίθεται θέμα απόσυρση τη αγωγή. Ε, παραμένει και το αίτημά μα για προσωρινό διάταγμα εναντίον του Υπουργού και του κράτου, εφόσον αυτό ήταν στοχευμένο αυτό το διάταγμα και αφορά τι αποφάσει του Υπουργού και του κράτου. Τι αποφάσει εννοώ που βγαίνουν μέσω των διαταγμάτων ε, και ο στόχος ήταν να ανασταλούν αυτές που εκδόσασαν και να μην μπορούν να εκδόσουν άλλα παρόμοια. Η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι αυτή που εκδίδωσε τα διαταγμάτα τούτα. Εμείς προχωρούμε στην κύριο αγωγή εναντίον και όλων των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι η υποκρίση αίτηση που έχει υποβληθεί αφορά τα γενικότερα μέτρα και ειδικά το Safe Pass. Είπε ακόμα ότι το ζήτημα είναι επίγον καθώς αγγίζει θέματα έκθελης παρανομίας. Όπω τόνισε, τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό Υγεία δεν έχουν τύχει έγκριση από τη Βουλή και ότι επηρεάζονται τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών.